τα κορυφαία ζητήματα της καθημερινότητας και έχει μια πολύ μεγάλη σημασία αυτά να τα επικοινωνείς έτσι σε απευθείας επαφή με τον κόσμο, αδιαμεσολάβητα. Αυτό για τώρα. Για τις ευρωεκλογές, θα σας δούμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Κοιτάξτε τώρα, στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ οι τοποθετήσεις ή το που κατεβαίνει κανείς υποψήφιος είναι αποκλειστικά απόφαση των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Επομένως, κάθε φορά που κάνω μια τέτοια ερώτηση για οποιαδήποτε υποψηφιότητα, η απάντηση είναι πάντα η ίδια. Το κόμμα και τα συλλογικά του όργανα θα αποφασίσουν πού θα τοποθετηθεί ο καθένας και από ποιο σημείο θα δώσει τη μάχη του. Πάντως, τέτοια συζήτηση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Από τα εμβληματικά που έχουν γίνει η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τον Αύγουστο, όπως είχαμε δεσμευτεί, από τα εμβληματικά που έχουμε κάνει πράξη, είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ και η κατάργηση του ντροπιαστικού υποκατώτατου για τους νέους. Από τα εμβληματικά είναι η μείωση της ανεργίας κατά 8 μονάδες και από τα εμβληματικά είναι η μείωση της αδείλωτης εργασίας κατά 10 μονάδες, ενώ πάντα στην τετραετία που είμαστε διακυβέρνηση. Με το χέρι στην καρδιά, επειδή βλέπουμε πολλή αναστάτωση στην κοινωνία, στους πολίτες. Προσαγωγές, όπου πάτε γίνονται φασαρίες, πολύ το θέμα με το μακεδονικό. Πώς το σχολιάζετε εσείς? Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο σήμερα, νομίζω πως είναι στη Θεσσαλονίκη, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Θα το δεις, η Μακεδονία είναι ελληνική. Είναι μία και ελληνική. Η προδοσία δεν θα περάσει. Οι αληθινοί Μακεδόνες θα εκδικηθούν. Η Μακεδονία θα εκδικηθεί. Δεν είναι προδοσία να μισείς. Ντροπή σας. Είστε προδότες της πατρίδας. Δεν είναι προδοσία να μισείς τις χώρες των άλλων. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.